Η μεικτή νέων της ΕΠΣΗ αγωνίζεται στο γήπεδο της Βάρης απέναντι της η ομάδα της Αθήνας σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, πρόωρος τελικός ουσιαστικά, πολύ νωρίς, στην φάση των 16 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η μεικτή νέων είναι έτοιμη για μια μεγάλη πρόκριση. 7 λεπτό στην αναμέτρηση, ωραία η παλιά στον Λιανέρη. Η μεικτή νέων έχει μπει καλά στο μάτς, εκπληκτικά θα περάσει ο Λιανέρης. Στο ύψος του πέναλτι ο Ζηδιανάκη, σάω την μπάλα, πρώτη καλή στιγμή. Το 10ο λεπτό το κόρνερ με πάσα από τον Βασιλάκη στον Ζηδιανάκη και ξανά Βασιλάκης. Η σέντρα σου, την μπάλα παίρνει πορεία προς το τέρμα, πρώτο γωνιωτάκι σε κόρνερ. Ξανά ο Λιανέρης, κάνει ωραίο παιχνίδι από δεξιά, θα βγάλει την σέντρα. Ζηδιανάκη, σουτάρει, νέα απόκρουση, νέα μεγάλη ευκαιρία, εντυπωσιακή στα πρώτα λεπτά η μεικτή νέων. Τελευταίες στιγμές, το πρώτο ημίχρονο, μπάσα για την ομάδα της Αθήνας, θα σουτάρει out. Καλή στιγμή για την Αθήνα. Ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο με τον Βασιλάκη να βγάζει στον Λιανέρη. Λιανέρης θα πατήσει περιοχή, θα σουτάρει, αποκρούει ο τερματοφύλακας και πιο μακριά η αμυντική. Εδώ ο Κόκκας στο 44, ωραία σέντρα, Αναστασιάδης βάζει το πόδι του. Νέα επικίνδυνη στιγμή. 45 λεπτό θα εκτελεστεί το corner με πάσα στον Ζηδιανάκη που θα περάσει ωραία. Θα μπει στην περιοχή, ανατρέπεται από τον Καντελμίδη, δίνει το πέναλτι ο διαιτητής ο κύριος Βλάχος. Εδώ κερδίζει πέναλτι αδιαμφισβήτητο. Η μεικτή ομάδα του Ηρακλείου έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Ηρακλής Βασιλάκης, γκολ 1-0 για το συγκρότημα του Ηρακλείου με τον Ηρακλή Βασιλάκη να ευστοχεί στο πέναλτι που κέρδισε ο αρχηγός της ομάδας, ο Βαγγέλης Ζηδιανάκης. Προβάδισμα για τα παιδιά του Ηρακλείου. 1-0 απέναντι στην Αθήνα. Το Ηράκλειο κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Στο 50 λεπτό φάουλ από τον Βασιλάκη. Γωνιωτάκης μόνο του κεφαλιά. Εκπληκτική απόκρουση. Τεράστια η ευκαιρία για το 2-0 μετά την κεφαλιά του Γωνιωτάκη. Έχουμε συμπληρώσει 4 λεπτά καθυστερήσεων και είναι το τέλος στο γήπεδο της Βάρης. 1-0 η μεικτή ομάδα του Ηρακλείου απέναντι στο ισχυρό όνομα της Αθήνας. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για το συγκρότημα του Ηρακλείου. Μεγάλη πρόκληση στους 8. Μετά τον αγωνιστικό χώρο, οι πανηγυρισμοί των ποδοσφαιριστών της μεικτής νέων ΕΠΣΗ για την πρόκριση επί της Αθήνας μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια και εκεί πρωταγωνιστής ήταν ο αγαπημένος φροντιστής Μάρκος Κλουβιδάκης. Άπαντες τον περίμεναν να μπει στα αποδυτήρια και μόλις έκανε την εμφάνισή του, ακολούθησε η αποθέωση. Ξεκίνησε μπουγέλο με τον ίδιο στο επίκεντρο, αλλά και το γνωστό σύνθημα με τον ίδιο να απολαμβάνει τις στιγμές με τα παιδιά του. Όσον αφορά τη συνέχεια για την μεικτή νέων, χθες έγιναν γνωστές οι 7 ομάδες που συνεχίζουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και η έκπληξη ήρθε με τον αποκλεισμό της περσινής πρωταθλήτριας Μακεδονίας, η οποία ιτήθηκε με 2-0 από τις Σέρες. Επίσης, πέρα από τις Σέρες, πιθανή αντίπαλη του Ηρακλείου είναι η Αχαΐα Δωδεκάνησα Άρτα με Σινία Εύρος, ενώ το ζευγάρι Χανιά Κυκλάδες θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Σε επίπεδο παιδών, πλέον τη σκητάλη παίρνουν τα παιδιά του Αντώνη Φραγκάκη που θα αγωνιστούν την επόμενη Τετάρτη, 27 Μαρτίου. Ο αγώνας της τρίτης φάσης με αντίπαλο την Μεσσηνία θα γίνει και πάλι στο γήπεδο της Βάρης, στο οποίο ήδη το Ηράκλειο μετράει μια μεγάλη πρόκριση και θα προσπαθήσει και με τους παιδες να περάσει στους 8 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.